και του ρατσισμού στην Ευρώπη είναι υποκριτική. Αυτό αποδεικνύει το άθλιο κατασκεύασμα των δύο άκρων της εξίσωσης του κομμουνισμού με το τέρας του φασισμού που αναμασούν Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβερνήσεις. Η παραχάραξη της ιστορίας, ο αντικομμουνισμός, η απαγορεύση κομμουνιστικών κομμάτων. Αυτά τροφοδοτούν και ξεπλένουν τόσο την ακροδεξιά όσο και τις φασιστικές δυνάμεις. Τις τροφοδοτεί η πολιτική των απελάσεων, των επαναπροωθήσεων, οι υπερδομές φυλακές για πρόσφυγες και μετανάστες που καλλιεργούν τον ρατσισμό, οι επιθέσεις ακροδεξιών και φασιστών στη Ρώμη, όπως και η δολοφονική δράση φασιστικών εγκληματικών ομάδων στην Ελλάδα, έχουν τη στήριξη μηχανισμών του αστικού κράτους, αστυνομικών δυνάμεων και καλύπτονται από κυβερνητικά στελέχη. Ένα χρόνο από την καταδίκη της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής είναι εξοργιστική αποφύλαξη στελέχους της. Κανείς εφησυχασμός. Ο φασισμός και το σύστημά του που τον γεννά, ο καπιταλισμός, έχουν κοινή βάση την εξουσία των μονοπωλίων. Οι λαοί με την οργάνωση και την πάλη τους έχουν τη δύναμη να απομονώσουν αυτές τις συμμορίες.